Την πρέσβυρα της Ολλανδίας στην Αθήνα, Σουζάνα Τέρσταλ, υποδέχθηκε το πρωί της Παρασκευής στο γραφείο του ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Κύριο θέμα συζήτησης, τα ζητήματα ενέργειας που απασχολούν όλη την Ευρώπη. Έγινε λόγος για τα έργα δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, ενώ υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δυνατότητα επενδύσεων και ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα που αφορούν την πράσινη ανάπτυξη, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό. Την πρέσβυρα συνόδευσε ο επιτετραμένος της Ολλανδικής Πρεσβείας Μάουριτς Τερκούιλε και ο επίτιμος πρόξενος της Ολλανδίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Δημήτρης Αμπατζής. Η κυρία Τέρσταλ έκανε μάλιστα και ένα δώρο στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης. Ένα πολύ ωραίο ενθύμιο, αναμνηστικό, από την πρέσβυρα της Ολλανδίας, μιας και έχουμε και την εβδομάδα κινητικότητας, εβδομάδα χώρος αυτοκίνητου. Είναι η συγκεκριμένη που ξεκινάει σήμερα, το ποδήλατο. Είναι τρόπος ζωής και στην Ολλανδία και στην Δανία και γενικά στις πόλεις του Benelux. Αλλά νομίζουμε ότι και θέλουμε να γίνει τρόπος ζωής και στην πόλη μας. Είχαμε τη χαρά, την τιμή να την φιλοξενήσουμε σήμερα στο Δημαρχείο. Στο επίκεντρο συζήτηση ήταν τα θέματα της ενέργειας ως επιτοπλίστων. Έχουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην Ολλανδία και η συζήτηση, στις όσες πληροφορίες εξειδικευμένες θα μπορούσα να δώσω και εγώ, γύρω από την ενέργεια της Αλεξανδρούπολης, τόσο με την προοπτική του LNG, όσο και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω των ανεμογεννητριών, τόσο στα βουνά όσο και στην θάλασσα. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για αυτή την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, παρουσία και του κυρίου Αμπατζή, και θα χαρούμε πάρα πολύ να έχει μια ακόμη πιο σύντομη συνάντηση, όχι μονάχα για θέματα ενέργειας, αλλά και περισσότερο τουριστικά, μια και θίξαμε και αυτή την παράμετρο, καθώς μας ενδιαφέρουν και οι μετακινήσεις, οι αεροπορικές, αλλά κυρίως και οι επισκέψεις, οι τουριστικές επισκέψεις, στις τρίτες και τέταρτες εξόδους που κάνουν οι Ολλανδοί τουρίστες από τη χώρα τους και στη χώρα μας, αλλά γενικότερα στις χώρες που υπάρχει ήλιος, καλό φαγητό και πολύ ωραίες θάλασσες. Η πρέσβυρα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το μεγάλο και σύγχρονο δίκτυο ποδηλατοδρόμων της Αλεξανδρούπολης, που διαρκώς αναβαθμίζεται και μεγαλώνει, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την πρωτεύουσα του Εύρου. I'm very happy to come to Alexandroupolis. It's my first time here. I have an ambassador of the Netherlands to Greece for 1 year. I hope to come back many times and I thank the mayor for receiving us in his beautiful city. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι ένα χρόνο στην Ελλάδα ως πρέσβυρα της Ολλανδίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και από τον Δήμαρχο στο γραφείο του. Ελπίζω να είμαι σε θέση και, τα επόμενα χρόνια να μπορέσω να επισκεφτώ αυτή την πόλη που είναι πράγματι πολύ ωραία. A compliment to the mayor on seeing cycling paths in the cities and I propose that next time we go for a little cycle right in the city together. Εάν μπορώ εγώ να παραφράσω, να μεταφράσω, η ερώτηση ήταν η Αλεξανδρούπολη, είστε από την Ολλανδία, η Ολλανδία είναι μια χώρα στην οποία χρησιμοποιούνται τα ποδήλατα κατά κόρον, βρίσκεται ότι και στην Αλεξανδρούπολη θα μπορούσε να γίνεται κάτι ανάλογο και η ίδια η πρέσβυρα είπε ότι βλέπω ότι και ο ίδιος ο Δήμαρχος χρησιμοποιεί ποδήλατο και γενικά είναι μια πόλη με ποδήλατα από ό,τι καταλαβαίνω.